100 και πλέον υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη F-35, F-16 και F-15 της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας συμμετέχουν στην ετήσια άσκηση συνεργασίας Κύπρου και Ισραήλ με την επωνυμία Ονίσιλος Γεδεών. Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποίησαν δεκάδες διελεύσεις στους κυπριακούς εθέρες και συγκεκριμένα πάνω από τα νότια παράλια του νησιού και την ορεινή Λεμεσό. Στο πλαίσιο της άσκησης, η οποία άρχισε σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο, τέθηκε σε πλήρη ανάπτυξη η αντιαεροπορική άμυνα της Εθνικής Φρουράς. Εξετάζεται η ετοιμότητα ανταπόκρισης σε πολλαπλά και σύνθετα σενάρια στον τομέα της ασφάλειας που μπορεί να κληθούν να αντιμετωπίσουν και τα δύο κράτη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Συγκεκριμένα γίνεται άσκηση του προσωπικού στις τακτικές και διαδικασίες ανάπτυξης των αντιαεροπορικών μονάδων, στις διαδικασίες τακτικού ελέγχου όπλων και διαβίβασης πληροφοριών, εξάσκηση των ελεκτών αεράμινα, στις διαδικασίες κάλυψης περιοχής ευθύνης και αποκάλυψης διευκρίνησης ιχνών και τακτικού ελέγχου αεροσκαφών. Η άσκηση Ονίσιλος Γεδεών πραγματοποιείται ανελιπώς από το 2014 και εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ.